Τώρα πάμε γιατί έχουμε στα ύψη ύποπτο φάρμακο σε εξετάσεις της Τζορτζίνας. Δεν υπάρχει γονιδιακό πρόβλημα σύμφωνα με τα όσα έρχονται στο φως. Λοιπόν, ναι, σύμφωνα με πληροφορίες έχει βρεθεί στο κοριτσάκι ένα φάρμακο σε μεγάλη ποσότητα και η ουσία αυτή αναλύεται σε εξειδικευμένο εργαστήριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Φίλιππε. Σύμφωνα με τους ειδικούς που παρακολουθούν στενά την υπόθεση, πρέπει να γίνει εξέταση ως προς τη δοσολογία αυτού του φαρμάκου για να φανεί αν είναι στα θεραπευτικά όρια ή αν είναι σε όρια τοξικά. Δηλαδή, αν η συγκεκριμένη ουσία έχει προκαλέσει είτε κάποια παρενέργεια είτε έχει επιφέρει θάνατο. Επίσης, βρέθηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό στον οργανισμό της Τζορτζίνας ένα ένζυμο της καρδιάς, η τροπονίνη. Αυτή όμως δεν αξιολογείται σαν καθοριστικό έβριμα στην υπόθεση του θανάτου της Τζορτζίνας ή των άλλων δύο παιδιών. Αύριο θα είναι μια καθοριστική μέρα, γιατί δεν αποκλείεται να δημοσιοποιηθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένονται τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων για το θάνατο της Τζορτζίνας. Πάντως, εδώ να πούμε πως η εφημερίδα Πελοπόννησος έβγαλε ένα δημοσίευμα το οποίο λέει ότι τα αποτελέσματα θα δείχνουν παθολογικά και μόνο αίτια για την 9χρονη Τζορτζίνα, ενώ σε ό,τι αφορά στην τελική ιατροδικαστική έκθεση της άτυπης Επιτροπής των Ιατροδικαστών, πολύ δύσκολα θα καταλήξουν σε κάτι ανατρεπτικό για τους λόγους θανάτου της Μαλένας και της 6 μηνών Ήρδας. Από την άλλη έχουμε τον ιατροδικαστή, τον κύριο Γρηγόρη Λέων, που με νέα ανάρτησή του επιμένει στο θάνατο με ασφυκτικό θάνατο. Με ασφυκτικό θάνατο και ότι υπήρχε ανθρώπινο χέρι. Ασφυκτικό θάνατο της Μαλένας. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπες, έγινε έλεγχο στους γονείς, στο Μάνο Δασκαλάκη και στη Ρούλα Πισπυρίγκου. Από τα 1000 γονίδια που ελέγχθηκαν, δεν διαφάνηκε κάποιο πρόβλημα και σύντομα θα δημοσιοποιηθούν αυτά τα αποτελέσματα. Μάλιστα.